περαστικά, να αφήσετε γρήγορα πίσω την περιπέτεια αυτή, τη διπλή περιπέτεια που είχατε με την υγεία σας. Θέλω να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε καταρχάς αυτή τη στιγμή, και σωματικά και ψυχολογικά. Από σήμερα, είμαι από χθες βασικά, είμαι σωματικά πολύ καλά. Μπορώ και περπατάω άνετα, δεν έχω πόνους, δεν με τραβάνε τα ράματα. Είμαι σχεδόν σε... η αποκατάσταση είναι σε πολύ καλό βαθμό. Και η ψυχολογία έχει αρχίσει να ανεβαίνει, εννοείται. Από εδώ και πέρα, τι σας λένε οι γιατροί? Θα υποβληθείτε και σε νέες εξετάσεις, και πότε θα είστε φυσικά σε θέση να επιστρέψετε στο σπίτι σας? Γίνονται καθημερινά εξετάσεις. Χθες έγιναν αξιολογικές, σήμερα έγιναν μαγνητικές. Και από ό,τι λένε οι γιατροί, λογικά μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχω πάρει εξετάσεις. Γνωρίζετε μήπως τι αγωγή σας χορηγούν? Παίρνω κάποιες αντιβιώσεις, παίρνω κάποια αντιπυκτικά για το αίμα. Αυτά είναι όσο γνωρίζω. Συν ότι χρειάζεται να πίνω αρκετά νερά και όλα αυτά για να επιστρέψουν οι τιμές σε φυσιολογικά επίπεδα. Τώρα, κύριε Μεταξάκη, για κάποιον που ενδεχομένως δεν γνωρίζει την περίπτωσή σας, θα ήθελα έτσι πολύ συνοπτικά, για να μην σας ταλαιπωρούμε, να μας πείτε τι είναι αυτό που σας θορύβησε αρχικά, σε πρώτο στάδιο, στην πρώτη περίπτωση, την πρώτη φορά δηλαδή, πέρα από τα συνηθισμένα συμπτώματα, δηλαδή πυρετόπονο, κέφαλο και όλα τα σχετικά. Και σε ποιον απευθυνθήκατε πρώτα? Στο γιατρό σας, πήγατε κατευθείαν στο νοσοκομείο? Μετά τον εμβολιασμό, την πρώτη μέρα είχα τα φυσιολογικά συμπτώματα. Πυρετό, είχα κάποια μυαλγία και πόνο κεφάλους. Και μία εβδομάδα αργότερα παρουσίασα πάλι πυρετό. Χαμηλό μεν, κάπου στα 37,5 με 38, αλλά το άφησα, ήταν για μία μέρα. Δεν έδωσα σημασία, αλλά εντάξει, θα είναι από το εμβόλιο. Okay, το αμέλησα. Για δύο μέρες μετά είχα πονοκεφάλους, τους οποίους με δύο κάποια κοινά που παίρνουμε για τον πονοκέφαλο μου πέρασαν τον πονοκέφαλο. Και την επόμενη μέρα είχα, καθώς πήγαινα στη δουλειά μου το πρωί, ένιωσα ένα κάψιμο πίσω στην αριστερή μου γάμπα, και σιγά σιγά μέσα στα επόμενα 2-3 λεπτά νέκρωσε το πόδι. Καλέσαν οι συνάδελφοί μου μία φαρμακοποιό που βρίσκεται απέναντι από το χώρο εργασίας μου. Έπιασε το πόδι μου, το είδε, μου είπε ότι θα καλέσει ασθενοφόρο, γιατί μάλλον όπως το ψηλαφίζει πρόκειται περί θρομβώσεως. Το δεύτερο συμβάν, ναι, δεν υπήρχε κάποιο σύμπτωμα. Απλά ανιχνεύθηκε, ψηλαφίστηκε αρχικά και στη συνέχεια βρέθηκε με υπέρηχο και αξονική ένας μικρός θρόμβος στην αριστερή μου καροτίδα. Επειδή ήταν το σημείο περίεργο και επειδή δεν γνωρίζαμε ακόμα και την κατάσταση πώς είναι, εάν ο θρόμβος φύγει, κατευθυνθεί προς τον εγκέφαλο, εάν θα μείνει εκεί και αν θα προλάβουμε, υπήρχε περισσότερο πανικός. Υπήρχε μια, τουλάχιστον από μεριάς μου, μια κακή ψυχολογία, γιατί υπήρχε περίπτωση του εγκεφαλικού. Σύν ότι υπήρχε και η περίπτωση να υπάρξουν κάποιες επιπλοκές στο χειρουργείο. Παρ' όλα αυτά όμως πήγαν όλα κατευχήν και τα κατάφερα και εκεί. Είχε μια αλληλουχία θετικών συμπτώσεων. Εν τέλει είσαστε εξαιρετικά τυχερός μέσα σε όλη αυτή την ατυχία που σας βρήκε τόσο ευνηδιαστικά. Θέλω να σας ρωτήσω αν είχατε κάποιο ιστορικό, αν τυχόν είχατε υποβληθεί σε εξετάσεις τυπικές, σε κάποιο τυπικό έλεγχο πριν τον εμβολιασμό ή όχι? Πριν τον εμβολιασμό, όχι, δεν είχα υποβληθεί σε κάποια εξέταση ώστε να δω για θρομποφιλίες ή οτιδήποτε. Εξάλλου και ένα χρόνο πιο πριν είχα κάνει ένα χειρουργείο διάφραγμα για τη μύτη μου. Δεν είχε διαπιστωθεί κάτι, δεν είχα κάτι. Από όσο ξέρω και το ιστορικό μου, το ιατρικό ιστορικό είναι πολύ φτωχό, επομένως δεν είχα κάποια νοσήματα, δεν έχω κάποια υποκείμενα νοσήματα, δεν έχουμε κάποια κληρονομικότητα ώστε να πήγαινε το μυαλό μου ότι μέσω του εμβολίου μπορεί να προκύψει κάποιο άλλο θέμα.